Καλώς στο βήμα τον πρώην Δήμαρχο και νυν υποψήφιο Δήμαρχο Μυκόνου Χρήστο Βερόνη. Ευαισθημότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι πολιτευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριοι πρώην Αντιδήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Συλλόγων και Φορέων του νησιού, κύριε Υπολιμενάρχα, αγαπητοί φίλοι, έτος 1982. Πολλοί από εμάς είχαμε τελειώσει τις σπουδές μας και γυρίζαμε στη Μύκονο. Η Μύκονος, ένα νησί με συντριπτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, φοβισμένο. Οι τοπικές αριστερές οργανώσεις, υπαρκτές και εμείς τίποτα. Οι αριστεροί είχαν εισέλθει στα σχολεία. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, που ήταν κομματικοί σύλλογοι, έλεγχαν τα πάντα. Επίσκεψη του Δημητροκάλη, για όσους τον θυμούνται, στη Μύκονο. Χειμώνας 82 προς 83. Ακριβώς τέτοια εποχή. Σε ένα μαγαζί πίσω στην Αγία Άννα, χωρίς φώτα, καμιά δεκαριά άτομα, μερικούς τους βλέπω εδώ, τον Σπύρο, τον Νικολέο, τον Μάγκα, τον Ανδρέα, τον Πιέρο, ο Μπάμπης ο Πανταζόπουλος, εμείς νέοι τότε, μικροί θα έλεγα, μαζευόμαστε και ξεκινάει η τοπική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Μυκόνου. Μέσα σε 3, για να μην πω σε 2 χρόνια, τα πάντα είχαν αλλάξει. Κάθε 2 χρόνια κάναμε εκλογές. Πρόεδρο βάζαμε το Λευτέρη το Δαχτυλίδη, τον παππού του Στέλιου του Μπρίγκου. Ο Αλέκος ο Κορνίβας, ο Βαμβακούρης, αντιπρόεδρος, εγώ γραμματέας. Και οι υπόλοιποι που πολλοί από εμάς είναι σήμερα εδώ. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες σοβαρές στην αρχή. Τα πράγματα δεν ήταν απλά, ελεγχόντουσαν τα πάντα και κυρίως τα παιδιά. Μέσα σε 3 χρόνια αυτά είχαν αλλάξει. Το τελευταίο που έκαναν, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, ήταν την Πρωτομαγιά, οι αριστερές οργανώσεις κολούσαν αφίσες. Είχαν φέρει κρυφά 2.000 αφίσες. 4 η ώρα ξεκινήσανε και 6 η ώρα το νησί ήταν κόκκινο. Ξέρω ότι σε ένα σπίτι, δεν έμαθα ποτέ τι συνέβη, ξέρω ότι σε ένα σπίτι εκεί στη Λάκα, ο Αλέκος και ο πατέρας της Κατερίνας ήταν εκεί, με κάτι νεαρούς, με κάτι παιδάκια που σήμερα είναι επιχειρηματίες επιτυχημένοι του νησιού. Εμείς ξυπνήσαμε κατά τις 10 η ώρα, 9-10, Πρωτομαγιά, κοιμόμαστε. Το νησί ήταν ολόλευκο. Δεν υπήρχε ούτε μία αφίσα. Δεν έμαθα ποτέ τι συνέβη. Τα χρόνια πέρασαν. Απήλθε ο επιτυχημένος δήμαρχος του νησιού, ο Μαθιός Αποστόλου, και αυτή η ομάδα της τοπικής διευρυμένη βρεθήκαμε ξαφνικά με μένα δήμαρχο στο Δήμο της Μυκόνου. Αντιπολίτευση ήταν το Πασόκ, ο Τάσος Οράμπιας. Όλα αυτά τα χρόνια όμως είχε δημιουργηθεί μέσα από τις κόντρες, είχε δημιουργηθεί μεταξύ μας και ένας σεβασμός. Επίσης στη Μύκονο, αυτό θέλω να το τονίσω, την επισκέφτονταν όλοι τότε. Υπουργοί, βουλευτές από όλα τα μεγάλα κόμματα. Έτσι λοιπόν, τα καπέλα από τότε που ανεβήκαμε στο Δήμο, όλες οι κομματικές οργανώσεις, όλες με βοήθησαν, αυτό πρέπει να το πω, τα αφήναμε στη σκάλα τα καπέλα και μέσα στο Δημαρχείο είμαστε όλοι ένα. Θυμάμαι ένα βράδυ μπήκα, γιατί πηγαίναμε τα βράδια να δουλέψουμε στο... και μπαίνω και βλέπω φώτα στο γραφείο μου. Η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, η Μαργαρίτα, που μετά έγινε γυναίκα μου, με τον Τάκη το Ρίγα, που είμαστε αντίπαλοι και στο γυαλό σκοτωνόμαστε, να γράφουν για το πρόγραμμα Θερμή, να μην το χάσουμε. Έτσι προχώρησε η Μύκονος. Χρησιμοποιήσαμε τις γνωριμίες μας και τις επαφές μας όλοι για το καλό του τόπου και όχι για προσωπικά μας ωφέλη. 1991. Επίτιμος Δημότης της Μυκόνου, Κωνσταντίνος Καραμαλής, έκανε από το 1986
ένα μήνα διακοπές στη Μύκονο. 1992, επίτιμος Δημότης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και ξεκίνησαν τα μεγάλα έργα. Και όσα δεν ξεκίνησαν και ξεκίνησαν επί Πασόκ, είχαν νομοθετηθεί. Ο σεβασμός όμως του νησιού μας που είχε αναπτυχθεί και προς τα έξω, δεν επέτρεψε σε κανέναν από τα άλλα κόμματα, γιατί και εγώ τη μεγαλύτερη περίοδο ήμουν δήμαρχος με κυβέρνηση Πασόκ. Δεν επέτρεψαν ούτε κανείς, είπε ή ετόλμησε, να μας κόψει κάποιο έργο. Στη συνέχεια πάλι η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα τον Καραμαλή, όπου έγινε εδώ δίπλα μας η επέκταση του χερσαίου χώρου, έγινε οχητά. Και πολλά άλλα έργα, τα σχολεία, της Άνω Μεράς κτλ. Έτσι και τώρα εμείς ενωμένοι Μυκονιάτες θα προχωρήσουμε. Με πρόεδρό μας σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σύντομα θα είναι πρωθυπουργός. Θα εκμεταλλευτούμε πάλι όλα αυτά και με τη βοήθεια του υπουργού μας, των πολιτευτών μας που θα είναι βουλευτές, θα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά για να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε τα μεγάλα έργα. Η ενοποίηση των δύο λιμένων, τα γήπεδα που πρέπει να γίνουν με κτίρια κανονικά, νέα αθλητικά κέντρα, νέα σχολεία. Θέλουμε νέα σχολεία. Πέραν των επεκτάσεων αυτών εδώ, η αποχέτευση και ο βιολογικός της Άνω Μεράς που βρίσκεται στην ίδια θέση που τον άφησα. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα κάνουμε με τη δική σας ευχή και βοήθεια. Ξέρετε ότι ο καθένας μας έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του. Ξέρετε όμως ότι εγώ ό,τι λέω το κάνω. Μαζί σας θα τα κάνουμε και θα γίνει η Μύκονος στολίδι και θα τις σέβονται, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν τις σέβονται. Χρόνια πολλά κύριε Πρόεδρε της Κοπής. Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία πάλι. Ευχαριστούμε τον πρώην Δήμαρχο κ. Παψηφιδιό, Δήμαρχο Μύκονος Ξοδεράνη.